το σκεφτεί ποτέ αυτό. Έχει κάτσει να τα αναλύσει. Δεν έχω κάτσει να το αναλύσω. Ήταν κάτι που αισθάνθηκα. Όταν τον πρωτογνώρισα καλύτερα, εννοώ, γιατί τον ήξερα αρκετά χρόνια πριν. Όταν ήρθε η στιγμή και ήμασταν μαζί με τον Κρατερό, λύθηκαν πάρα πολλά θέματα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Δεν με απασχόλησαν ζητήματα του πώς θα γίνει το ένα πράγμα ή πώς θα γίνει το άλλο. Απλώς γίνονταν τα πράγματα. Και αυτό ήταν για μένα υπέροχο. Και γι' αυτό αποφάσισα να κάνω και αυτά τα βήματα που έκανα με τον Κρατερό. Δεν τα είχα κάνει με κάποιον άλλον, ας πούμε, δηλαδή το να μείνω έγκυος, να αποκτήσω παιδάκι, να παντρευτώ και όλα αυτά. Τι θα πει απλά γίνονταν, για εξήγησέ τον. Δηλαδή δεν είχαμε ζητήματα για το πώς θα μιλήσουμε ένας τον άλλον αρχικά. Ή τι θα κάνουμε ένας τον άλλον. Ή πώς θα συμπεριφερθούμε ένας τον άλλον. Ήταν σαν να γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Όλα συνέβαιναν πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή δεν έχω μπει στη διαδικασία με τον Κρατερό να πάρω ένα τηλέφωνο ή να μην πάρω. Μήπως θα πρέπει λίγο να το παίξω έτσι, να το παίξω. Σου λέω για πριν. Ξέρεις, ναι, πριν. Κατάλαβα. Ήταν όλα, ναι, όλα γιατί... έγιναν πολύ μπαμ. Ναι. Και ήταν πολύ ξεκούραστο αυτό. Το είχα πολύ ανάγκη να είναι έτσι. Και έτσι ήταν. Ναι, γιατί κάποια στιγμή ταλαιπωρείσαι. Ναι. Από φλερ τη σχέση. Και έρχεται η ώρα που βρίσκεις το άλλο σου μισό. Αυτό. Και το ξέρεις από την αρχή. Ναι, ναι. Είναι αυτό που περιγράφεις, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Το πόσο εύκολο είναι αυτό. Δηλαδή το... Αυτό έρχεται σε σύγκριση με αυτά που έχεις κάνει προηγουμένως και μπορεί να σε έχουν από βασανίσει μέχρι κουράσει. Γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλη γκάμα των συναισθημάτων που μπορεί να έχεις βιώσει σε προηγούμενες σχέσεις. Δεν λέω κάτι για τις προηγούμενες σχέσεις μου. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι τους αγαπώ βαθιά και με έχουν μάθει και τόσα. Και με έχουν κάνει και αυτό που είμαι. Έλα, αυτά είναι που ακούει κιόλας. Με έχουν μάθει τόσα και αυτά. Έλα. Ναι, είδες. Απλώς μετά έγιναν όλα αλλιώς. Ήταν όλα αλλιώς. Δηλαδή πάρθηκαν οι αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ήμουν εύκολη εγώ σε αποφάσεις μου καθόλου. Και εδώ δεν σκέφτηκα πάρα πολλά πράγματα. Και ήταν έτσι ωραία. Ναι, γιατί όταν έρθει το ξέρεις. Το ξέρεις ότι είναι αυτό. Το καταλαβαίνεις μάλλον. Δεν μου λες το βράδυ γυρνάει καμιά φορά αργά από το θέατρο και δεν κάθεται να σε ακούσει. Πού έχεις εσύ τα θέματά σου και θες να τα λύσεις. Και κάθεσαι εκεί πέρα και έχεις και εσύ θέλεις να βγάλεις από μέσα σου την πολυλογία σου, να την πεις, να την ακουμπήσεις πάνω σε κάποιον. Και δεν θέλει να ακούσει εκείνη το βράδυ. Και δεν έχω το χρόνο να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι λίγο... Ξέρεις τι, ενώ ο Κρατερός μιλάει πάρα πολύ, μιλάει συνέχεια. Τώρα που τον έζησες μια φορά, το έζησες αυτό, ότι μπορεί να μιλάει, ας πούμε, 4 ώρες χωρίς καν ένα κόμμα. Εύκολη δηλαδή μπορεί συνέντευξη. Να μιλάει. Ναι. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να μιλάει. Απλώς μιλάει. Μιλάει, 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 μιλάει για όλα. Μπορεί να σου μιλάει για όλα πάρα πολλές ώρες. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή το να κάθεσαι να τον ακούς και λες, κοίτα να δεις, α, τι ωραία που τα λέει κτλ. Μετά, άμα θες εσύ όμως, έχει περάσει η ώρα, έχει βραδιάσει. Κατάλαβε. Ναι, και μετά. Α, τώρα είναι ώρα να κοιμηθούμε. Ναι, αλλά εγώ θέλω να το πω όμως. Θέλω και εγώ να πω κάτι. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Θα μιλάς μόνο εσύ, τι σχέση τι γίνεται αυτό το πράγμα. Και μπουρού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 μπουρ
γιατί είναι ώρα για ύπνο τώρα. Τώρα είναι που ηρεμούμε. Μου κάνει και τέτοια κατάλαβες. Άρα εσύ είσαι ο άνθρωπος που πιο πολύ ακούς. Εγώ είμαι βασανισμένος άνθρωπος σε αυτή τη σχέση. Είσαι βασανισμένος. Είμαι άνθρωπος που πιο πολύ ακούς. Έλα, μπλάκα κάνε, σταμάτα. Είσαι αυτή που πιο πολύ ακούς. Το κρατερό, οποιοδήποτε είναι δίπλα του, είναι αυτός που ακούει. Γιατί ο κρατερός είναι βασικά αυτός που μιλάει. Νομίζω και σε μένα σημαίνει αυτό. Αλήθεια. Ναι. Σε μένα όχι. Εγώ είμαι ο κρατερός. Α, εσύ ο κρατερός. Εγώ είμαι ο κρατερός της σχέσης. Δεν είμαι η Κατερίνα, όχι. Ναι. Κοίτα, είναι, σου λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά κάποια στιγμή πρέπει, ας πούμε, να δοθεί και ο χρόνος στον άλλον άνθρωπο να πει και αυτός αυτά που σκέφτεται. Και μετά δεν θέλει. Όχι. Μετά δεν θέλει. Όχι, γιατί... εγώ πάντα θέλω. Απλώς είναι και ύπνο. Μετά, κατάλαβε. Μετά κοιμάμαι και εγώ, Τατιάνα. Γιατί και εγώ έχω να ξυπνήσω πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Δηλαδή, υπάρχουν ένα μισάωρο. Αυτό το μισάωρο το θέλω δικό μου. Δεν το έχω συχνά. Κατάλαβε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και συνήθως εκεί του λες τα προβλήματα της δουλειάς. Φαντάζομαι ότι της αέρα. Δύο θέματα υπάρχουν στη συζήτηση της οικογένειας. Του λέω τι γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, μωρό μου να σου πω και αυτό και το κοινό. Και καθώς αρχίζω και του λέω, οπότε μπαίνω σε μια κατάσταση να του εξηγήσω τι έχει γίνει, ανεβάζω στροφές, ανεβάζω και τον τόνο της φωνής μου, γίνομαι λίγο πιο έντονη κτλ. Και αυτό τον ενοχλεί. Και αυτό υπάρχει μια καταπίεση πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό το που λένε οι άντρες στις γυναίκες, το οποίο είναι σύνηθες. Σε παρακαλώ, μπορείς με πιο λίγα λόγια να το πεις.
Το έχεις εσύ αυτό? Θα ήθελα να το πω, αλλά δεν το έχω πει ποτέ μέχρι τώρα. Έχω σκεφτεί αυτό. Α, να το πεις εσύ στον κρατερό. Είναι τι ο κρατερός εμένα. Α, να το πεις. Εμένα το κελάτο μου το λέει κάθε βράδυ. Πες του το παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Και μετά θα γίνει πιο σύντομος. Θα γίνει πιο περιεκτικός. Γιατί κι εγώ όταν ξεκινήσω να πω κάτι, μπορώ να περάσω από 10 μονοπάτια μέχρι να φτάσω και ο άλλος τρελαίνεται κάποια στιγμή. Δεν μπορεί άλλο. Και επίσης ψυχόδραμα. Εσύ δεν είσαι drama queen. Ήμουνα παλιά πάρα πολύ. Είσαι. Ήμουνα παλιά πάρα πολύ. Αν κάτι ήμουν αυτό. Αλλά είμαι πολύ περήφανη που το έχω σημαζέψει αυτό. Ειλικρινά είμαι πολύ περήφανη. Παλιά ζούσα εγώ γι' αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ζούσες το δράμα αυτό. Ναι, ήθελα πάρα πολύ, το ήθελα. Αλλά μετά. Και φωτιζόσουν πάρα πολύ με αυτό, φαντάζομαι. Ρε παιδί μου, νομίζω ότι επειδή δεν είχα βρει κάτι πραγματικά που να μου γεμίζει εμένα την ψυχή μου και την καρδιά μου, όπως το ήθελα, το φτιάχνα, κατάλαβες. Α, μετά, άμα το έχεις, δεν χρειάζεται να το φτιάχνεις. Το έχεις παρά δίπλα σου, το χαίρεσαι και είναι τέλεια.